Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός Βαριδινός Θεός Υιόν, πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Αντιμινεπορανίων, Θείων Αερών δυνάμειων σωμάτων, ηγεσίες του Δημιενδόξου Βραφίτου Προδρόμου και Βάπτης του Ιωάννου. Η οποία έχει ένα στόχο, και ο στόχος της βρίσκεται, κρύβεται στον στίχο ενός πολύ ωραίου ύμνου. Καθαρθώμεν τας αισθήσεις και οψώμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως, να καθαριστούμε για να μπορέσουμε έτσι να δούμε αυτό το φως της Αναστάσεως.
Βρισκόμαστε λοιπόν μέσα σε αυτήν την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μία περίοδο στην οποία μας έβαλε η Εκκλησία μας. Μας έβαλε η μητέρα μας. Όπως έλεγε ένας γέροντας, η μητέρα μας τι έκανε. Μας περιποιόταν, μας έπλεδε, μας έντυνε και μας έτρεφε και μας δίδασκε και μας νουθετούσε. Αυτό ακριβώς κάνει και η Εκκλησία. Μας πλένει, δηλαδή μας καθαρίζει από την αμαρτία μας. Μας δίνει. Με τι μας δίνει? Με την χάρη του Θεού. Ας μην ξεχνούμε αυτό που ακούμε στο μυστήριο της βαπτίσεως. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Τον τεινόμαστε τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία. Τι άλλο μας κάνει η Εκκλησία? Αφού μας καθαρίσει, αφού μας δύσει, μας τρέφει. Με τι μας τρέφει? Με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εκείνο που αποδεί, εκβάλλει, εξορίζει από την καρδιά μας την γεύση και την σκιά του θανάτου και μας δίνει την γεύση της αιωνιότητος και της Αναστάσεως. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας μας βάζει διαρκώς σε τέτοιες περιόδους για να μπορέσουμε να καθαριστούμε, να αντιθούμε, να τραφούμε, να αγιαστούμε και να αναστηθούμε. Σε αυτήν όμως την περίοδο δεν μας αφήνει μόνους μας. Η μητέρα γίνεται πάντα συνοδοιπόρος των παιδιών της. Δεν εγκαταλείπει ποτέ τα παιδιά της. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα ήρθε με ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα για να μας πει αν τελικά σε αυτή την περίοδο πορευόμαστε ορθά. Αν ο δρόμος που διανύουμε είναι γνήσιος, είναι καρδιακός, είναι αληθινός και αν πραγματικά μας οδηγεί στην Ανάσταση. Έχετε λοιπόν σήμερα με το ευαγγελικό ανάγνωσμα, το οποίο είναι συγκλονιστικό, να μας δείξει κάποιους τύπους ανθρώπων και μέσα από αυτούς τους τύπους να καταλάβουμε πού πραγματικά βρισκόμαστε. Ο Κύριος μας βρίσκεται στην Καπερναού και ξέρετε αδελφοί μου, όταν διαβάζουμε το Ιερό Ευαγγέλιο και το ακούμε, δεν είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έγινε. Είναι αυτό το οποίο γίνεται καθημερινά και μέσα στο γεγονός μπορεί να βρούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Μέσα στο Ευαγγέλιο τον ίδιο μας τον εαυτό θα συναντήσουμε. Πού μπορεί να τον δούμε? Μπορεί να τον δούμε στη μετάνοια της πόρνης, στην άρνηση του Πέτρου, στην προδοσία του Ιούδα, στην εγκατάλειψη των μαθητών, στην πίστη της Χαναναίας. Μπορεί να βρούμε τον εαυτό μας παντού, σπαρμένο μέσα στο Ευαγγέλιο και γι' αυτό το Ευαγγέλιο μας αφορά. Γιατί όλη μας η ζωή, όλη μας η ψυχή, όλη μας η πορεία βρίσκεται μέσα του. Και όταν το Ευαγγέλιο βρεθεί μέσα μας, τότε πραγματικά ο ίδιος ο Θεός μέσα μας πορεύεται, μιλά, διδάσκει. Ο ίδιος ο Θεός μέσα μας σταυρώνεται και αναστέλλεται. Ο Χριστός γίνεται ένα με εμάς και εμείς ένα με εκείνο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο τόπος και ο τρόπος της συνάντησης με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν σήμερα βρεθήκαμε στην Καπερναού. Ο Κύριος μπαίνει σε ένα σπίτι. Τρέχουν οι άνθρωποι να τον ακούσουν. Πηγαίνουν οι Φαρισαίοι. Γιατί? Για να τον κατακρίνουν. Για να τον καταδικάσουν άλλη μία φορά. Πηγαίνουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι από περιέργεια και βρίσκονται γύρω του για να τον ακούσουν, για να δουν μήπως κάνει κάποιο θαύμα. Αυτοί λοιπόν οι τύποι των ανθρώπων, αυτοί οι τύποι του ανθρώπου βρίσκονται σήμερα γύρω από τον Χριστό. Και ξαφνικά ένας παράλυτος πάνω στο κρεβάτι της ασθενείας του. Τι ήταν αυτός αδελφοί μου? Ένας άνθρωπος πάνω στον σταυρό του. Το κρεβάτι της ασθενείας είναι σταυρός. Ένας άνθρωπος πάνω στον σταυρό του. Και αυτόν τον σταυρό τον κουβαλούν 4 άνθρωποι. Οπότε έχουμε γύρω από τον Χριστό τους Φαρισαίους που κατακρίνουν, τους θεατές, εκείνους που από περιέργεια τον προσεγγίζουν, τον εσταυρωμένο παράλυτο και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι κουβαλούν αυτόν τον σταυρό του παραλύτου, τον σταυρό της ασθενείας. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία
και μας δείχνει όλους αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουμε να βρούμε τον εαυτό μας. Ξέρετε αδελφοί μου, μπήκαμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και παρόλα αυτά πολλοί από εμάς συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στην θέση εκείνη της κατάκρισης και της καταδίκης. Πώς είναι δυνατόν να νηστεύω, να μετανοώ, να προσεύχομαι? Υποτίθεται ότι όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται να αναστήσουν την ψυχή. Δεν έχω συνειδητοποιήσει όμως ότι η κατάκριση την νεκρώνει. Όση ανάσταση και να δεχτώ από τη νηστεία, από τη μετάνοια και από την προσευχή, έρχεται η κατάκριση και απενεργοποιεί τα πάντα. Όσες πνοές ζωής και χάριτος να πάρω από όλα αυτά τα πνευματικά εφόδια, έρχεται η κατάκριση και γίνεται εκπνοή της ψυχής. Γιατί φτάνω εγώ να αρπάξω από τον Θεό με τον εγωισμό μου, αυτό το χέρι του εγωισμού, να αρπάξει ακόμη και από τον Θεό την κρίση και να κατακρίνει και να καταδικάσει τους πάντες και τα πάντα. Και βλέπετε αδελφοί μου, μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και λέμε, τι δουλειά έχει αυτό στην Εκκλησία? Μα αν πει αυτό στην Εκκλησία που έχει κάνει τόσα, θα πέσει ο τρούλος και θα τον πλακώσει. Τι δουλειά έχει αυτός να νηστεύει? Μας κάνει τώρα τον πιστό? Μας κάνει τον άνθρωπο της Εκκλησίας? Τώρα υποτίθεται μετανόησε. Κοιτάξτε αδελφοί μου πώς κατακρίνουμε. Και ενώ προσπαθούμε να αναστήσουμε την ψυχή, έρχεται η κατάκριση και σπέρνει, έρχεται ο φαρισαϊσμός μας που εκδηλώνεται με την κατάκριση και σπέρνει τον θάνατο μέσα μας. Και ενώ πάει η νηστεία να βάλει ένα σπόρο, πάει η προσευχή κάπως να καρποφορήσει, έρχεται η κατάκριση, ποδοπατά και ξεριζώνει τα πάντα. Κάθε ίχνος πνευματικής ζωής της ψυχής. Υπάρχει και ο άλλος τύπος ανθρώπου, οι θεατές. Κοιτάξτε αδελφοί μου τους θεατές. Οι θεατές δεν είναι ποτέ μαθητές. Όταν μπαίνει ο Κύριος μέσα στα Ιεροσόλυμα, έχει λίγους μαθητές, αλλά πολλούς θεατές. Οι θεατές είναι εκείνοι οι οποίοι απλά βλέπουν. Θεατές και ακροατές. Και εμείς, πολλοί από εμάς, αυτή την περίοδο θα τρέξουμε στις ακολουθίες. Θα πάμε στους καταληκτικούς εσπερινούς. Συμμετάσχουμε στην προεγιασμένη. Μας αρέσει ο ακάθιστος ύμνος, μας αρέσουν οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας. Όμως είμαστε απλοί θεατές, δεν παίρνουμε τίποτα. Ενώ ακούμε, ενώ βλέπουμε, δεν παίρνουμε τίποτα. Θέλετε αδελφοί μου να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι σήμερα που βρίσκονταν γύρω από τον Κύριο δεν ήταν μαθητές της αγάπης. Δεν ήταν οι άνθρωποι της πίστεως, της ταπεινώσεως και της μετανοίας, αλλά ήταν θεατές. Θέλετε να δούμε πώς ήταν θεατές αυτοί οι άνθρωποι? Φτάνει στην πόρτα μπροστά ένας παράλυτος, ένας σταυρωμένος, ένας πονεμένος και δεν αφήνει κανένα στη θέση του. Κανένας δεν παραμερίζει. Δεν έκανε κάποιος λίγο πιο εκεί για να περάσει αυτός ο άνθρωπος? Κανένας. Ο θεατής φοβάται μη χάσει τη θέση του. Ο ακροατής φοβάται μη χάσει τη θέση του. Τίποτε παραπάνω. Να έχω μια καλή θέση, να ακούω καλά, να βλέπω καλά, αλλά δεν είμαι εκεί. Μπαίνω μέσα στην Εκκλησία και ακούω τα χαίρε που λέμε στην Παναγία μας, τα οποία χαίρε, αυτή η χαρά της Παναγίας οφείλεται στην ταπείνωσή της, στην υπακοή της, στην πίστη της, στην προσευχή της, στην απλότητά της. Σε αυτά οφείλεται η χαρά της. Και εγώ βγαίνω από την Εκκλησία θλιμμένος, γιατί μένω τραγικά μετανόητος. Γιατί παραμένω μέσα στην φυλακή του εγωισμού μου. Δεν ανοίγω καμία πόρτα προσευχητική προς τον Θεό. Τίποτα. Θεατής. Έρχομαι στην προηγιασμένη. Το σώμα του Χριστού και το αίμα σπαρταρά πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτό οι πατέρες το ζούσαν, το ένιωθαν. Βλέπαν, έλεγαν, βρεφοπρεπείς κυρτήματα του Χριστού μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Ένα Χριστό που μαντούνει, ένα
Χριστού που κομματιάζεται για να μπορέσει να μας τρέψει και να μας ταΐσει. Και εμείς είμαστε απαθείς. Απαθείς, αμετακίνητοι θεατές του εγωισμού μας. Δεν νιώθουμε τίποτα. Δεν αντιλαμβανόμαστε, δεν συναισθανόμαστε από αυτόν τον Χριστό που σπαρταρά, που κομματιάζεται για να μπορέσει να μας τρέψει. Δεν δίνουμε τίποτα, ούτε λίγο αγάπη, ούτε ελάχιστη συγχωρητικότητα. Τίποτε δεν επιτρέπει το εγώ μας να δώσουμε, να προσφέρουμε. Δεν μας επιτρέπει να διακονήσουμε όπως αυτός ο Χριστός πάνω στην Αγία Τράπεζα διακονεί εδώ και αιώνες την σωτηρία μας. Έρχεται και ο παράλυτος, αδελφοί μου. Ποιος τύπος ανθρώπου είναι ο παράλυτος? Είναι ο σταυρωμένος άνθρωπος. Είναι ο σταυρωμένος άνθρωπος. Είναι ο πονεμένος άνθρωπος. Νιώθει κάποιος από εμάς την παραλυσία μας? Για κοιτάξτε, θα πει κάποιος, μα εγώ δεν είμαι παράλυτος. Κουνάω τα χέρια μου, κουνάω τα πόδια μου. Για να κοιτάξουμε λίγο προς την ψυχή. Για να δούμε λίγο την ψυχή μας. Έχει και η ψυχή χέρια. Έχει και η ψυχή πόδια. Τα πόδια της ψυχής τρέχουν στον Χριστό. Τρέχουν στη λατρεία του Χριστού. Τα πόδια της ψυχής μας είναι παράλυτα. Τα χέρια μας αγκαλιάζουν τον άλλον τον άνθρωπο. Είναι παράλυτα. Έχουμε παραλυσία, αδελφοί μου. Όταν δεν έχω αγάπη είμαι παράλυτος. Όταν δεν έχω λατρεία στον Χριστό είμαι παράλυτος. Όταν δεν έχω συγχωρητικότητα είμαι παράλυτος. Όταν δεν έχω ελεημοσύνη είμαι παράλυτος. Αυτή την παραλυσία μου πηγαίνω με πίστη, με μετάνοια να την αφήσω στα πόδια του Χριστού. Έχοντας όχι την ελπίδα, την πεποίθηση ότι αυτός ο Χριστός θα με αναστήσει από την παραλυσία μου. Θα μου δώσει αγάπη, θα μου δώσει ταπείνωση, θα μου δώσει προσευχή, θα μου δώσει συγχωρητικότητα, θα μου δώσει ελεημοσύνη. Όλα αυτά δώρα και χαρίσματα του Θεού, του ίδιου του Χριστού και της παρουσίας του Παναγίου Πνεύματος στη ζωή μας είναι. Πηγαίνω αυτή την παραλυσία, τη νιώθω αυτή την παραλυσία. Αδελφοί μου, ας δούμε μία γυναίκα η οποία εδώ και αιώνες τρέχει μέσα στην Εκκλησία. Και την αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο και μας επιτρέπει να δούμε αυτό το τρέξιμό της προς τον Χριστό. Τι ωραία, τι ωραίος αγώνας είναι αυτός να τρέχεις πίσω από τον Χριστό. Ποια είναι αυτή? Είναι η Αιμοραούσα. Η γυναίκα εκείνη που ήταν μια ανοιχτή πληγή. Αιμοραούσε 12 ολόκληρα χρόνια. Και τι κάνει? Πώς προσεγγίζει, πώς τρέχει προς τον Χριστό? Πώς τρέχει? Έπεσε στο έδαφος, έπεσε κάτω, σύρθηκε πίσω από τον Χριστό, λέει, όχι μπροστά του για να τη δει, πίσω από τον Χριστό. Κοιτάξτε τον τρόπο της, κοιτάξτε πώς έτρεχε αυτός ο άνθρωπος, πώς έτρεχε η ψυχή του, με την ταχύτητα του φωτός που έχει ταπείνωση, με την ταχύτητα της πίστεως έτρεχε στον Χριστό. Και τι έκανε? Πήγε, λέει, και άγγιξε την άκρη του ιματίου του. Γιατί? Εδώ βρίσκεται μία λεπτομέρεια. Είπε ο Θεός τον Μωυσή, να βάλετε στην άκρη του ιματίου σας, θα βάλετε μία φούντα και ένα κορδόνι θαλασσί. Γιατί? Για να θυμάστε τον νόμο του Θεού. Για να θυμάστε τις εντολές του Θεού. Τους έβαλε ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα πάνω στην ετοιμασία τους. Όταν θα φορούν τα ρούχα τους, να θυμούνται τις εντολές του Θεού, όπως κάνουμε και εμείς σήμερα. Ξέρετε, και εμείς πάνω μας έχει παράδοση της Εκκλησίας βάλει στοιχεία για να θυμόμαστε τον Χριστό. Ποιο είναι αυτό που έχουμε πάνω μας για να θυμόμαστε τον Κύριο? Ο Σταυρός μας. Ο Σταυρός μας, να θυμόμαστε την αγάπη του, τη θυσία του. Και το ότι πρέπει και εμείς για να φτάσουμε στην Ανάσταση σταυρωμένοι να είμαστε, σταυρωμένη ζωή να έχουμε. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αυτή, ποιος ξέρει πώς, με τα δάχτυλα, με το στόμα, πήγε και άνοιξε την άκρη του ιματίου του Χριστού και παραχρήμα, αμέσως δηλαδή, η πληγή έκλεισε.
Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Δεν αγγίζουμε τον Λόγο του Θεού, τις εντολές του Χριστού. Και γι' αυτό αιμορραγεί η ψυχή. Και η αιμορραγία προκαλεί ατομία εσωτερική. Γι' αυτό έχω θλίψη. Γι' αυτό έχω φόβο. Γι' αυτό έχω σκοτάδι. Γι' αυτό έχω ανασφάλεια. Γιατί δεν αγγίζω με την ζωή μου. Δεν αγγίζω τις εντολές του Χριστού. Ποια είναι η εντολή του Χριστού? Να λατρέψεις με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου τη ζωή τον Θεό και να αγαπήσεις τον αδελφό σου. Όταν αγγίζω με την ζωή μου τις εντολές του Χριστού, τότε αδελφοί μου, η παραλυσία μου, η αιμορραγία μου, η παραλυσία λύνεται και η αιμορραγία σταματά. Η ψυχή αμορφώνεται, η ψυχή ενδυναμώνεται, η ψυχή εμψυχώνεται με την πνοή του Παναγίου Πνεύματος και τότε πραγματικά και αληθινά ανασταίνεται. Ας δούμε κάτι, ακούσαμε ένα στίχο σήμερα στην ακολουθία, παρμένο από την ζωή του Πυρφόρου, του μεγάλου εκείνου προφήτου, του προφήτου Ηλία. Τι προσωπικότητα, τι ζήλος, τι φωτιά ήταν αυτή που είχε ο άνθρωπος αυτός, τι φωτιά. Και στέκεται, αδελφοί μου, στέκεται μπροστά στο θυσιαστήριο. Τι είχαν κάνει τότε? Οι ιερείς του Βάλα από το πρωί φώναζαν προς τον Θεό τους να ρίξει φωτιά στο θυσιαστήριο. Δεν έπεφτε τίποτα. Μέχρι που ο προφήτης άρχισε προς το μεσημέρι να τους λέει, να τους ηρωνεύεται. Μήπως κοιμάται ο Θεός σας? Μήπως είναι η ώρα τέτοια που τον έχει πάρει ο ύπνος? Έφυγαν αυτοί στην άκρη. Ακούστε τι έκανε ο προφήτης. Αδέρφια, ακούστε τι έκανε ο προφήτης. Τι είχαν κάνει τότε? Οι φυλές, οι 12 του Ισραήλ, είχαν χωρίσει. Οπότε τους βομούς τους είχαν ξεχωρίσει. Και τι κάνει ο προφήτης? Τι έκανε? Πήγε και τους ένωσε. Έβαλε όλους τους βομούς μαζί και δεν πρόλαβε να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό. Δεν πρόλαβε να σηκώσει τα χέρια του προς τον Θεό. Η ψυχή του άρχισε να μιλά στον Θεό. Δεν πρόλαβε να μιλήσει. Και έπεσε φωτιά και έκαψε το θυσιαστήριο και ακόμη και το νερό που είχε ρίξει πριν ο προφήτης πάνω σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι αυτό που μας λείπει? Γιατί φωτιά, το πύρ της θεότητος, η φωτιά, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος δεν πέφτει στη ζωή μας. Γιατί δεν έχουμε ενότητα. Δεν έχουμε ενότητα. Δεν έχουμε λατρεία στον Θεό. Δεν έχουμε υπακοή στις εντολές Του. Δεν έχουμε αγάπη. Δεν έχουμε ενότητα με τους αδελφούς. Δεν μας επισκέπτεται ο Θεός. Δεν έρχεται ο Θεός στη ζωή μας. Πόσο σημαντικό στοιχείο είναι η ενότητα? Ξέρετε, σε ένα άλλο νησάκι του Αιγαίου μας, σε ένα άλλο νησάκι, τι ευλογία, λες και τα άσπηρε ο Θεός. Και μπορεί να φαίνονται κατάξερα, αλλά πάνω σε αυτά τα νησάκια μας άνθησαν άνθη πνευματικά, σπουδαία, όπως η Καλλινός μας. Υπάρχει άνθος που εποδιάζει τόσα χρόνια σαν τον Άγιο Σάββα και τόσους κολυμπάδες πατέρες και τόσους μεγάλους ασκητές και αγίους. Αυτά τα νησάκια έχουν καρποφορήσει. Παράδεισοι είναι. Παράδεισοι, λέει το τραγουδάκι τόσο ωραία. Μες του Αιγαίου τα νησιά άγγελοι φτερουγίζουν. Αλήθεια λέει το τραγούδι. Άγγελοι φτερουγίζουν πραγματικά. Οι Άγιοι και οι άνθρωποι οι καθαροί. Οι άνθρωποι καθαροί του Θεού και οι δίκαιοι. Εκεί λοιπόν, σε ένα άλλο νησάκι μας, ξερό αλλά ευλογημένο και πνευματικά καρποφόρο, ο επίσκοπος του, ο Άγιος Θείας, έρχεται και μας λέει πολλές φορές για να μας διδάξει τραγουδάκια. Και ένα από τα τραγουδάκια που μας λέει έχει ένα ωραίο στίχο. Εάν αγάπη έχετε και ενωμένοι είστε, τότε αληθείς χριστιανοί και είστε και καλείστε. Εάν αγάπη έχετε
και ενωμένοι είστε τα ενωμένα θυσιαστήρια που μαγνήτησαν και τράβηξαν και κατέβασαν τον Θεό στη γη του προφήτη Ηλία. Εάν αγάπη έχετε και ενωμένοι είστε, τότε αληθείς χριστιανοί και είστε και καλείστε. Αδελφοί μου, να έχω υπακοή στον Λόγο και στον Νόμο του Θεού, να αγγίσω με την ζωή μου όπως εμποραούσα τον Λόγο του Θεού, να έχω αγάπη στον αδελφό μου, λατρεία στον Θεό μου, αγάπη στον αδελφό μου, ενότητα, και τότε πραγματικά έρχεται και με επισκέπτεται και με ανασταίνει και με καθαρίζει και με φωτίζει η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν συναισθάνομαι την παραλυσία μου και αυτή την παραλυσία πηγαίνω και τη ρίχνω στα πόδια του Χριστού. Γιατί μεγαλύτερη ελπίδα δεν υπάρχει. Εκεί θα δω θεραπεία, εκεί θα νιώσω και θα γευτώ την Ανάσταση. Ας δούμε όμως και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι, ακούστε αδελφοί, κουβαλούν το παράλυτο. Ξέρετε τι άνθρωποι είναι αυτοί. Τι σπουδαίοι άνθρωποι είναι αυτοί. Γιατί βρήκαν εμπόδια. Βλέπετε και εμείς πολλές φορές συναντούμε πολλά εμπόδια. Εμπόδιο στην προσευχή, εμπόδιο στην νηστεία, εμπόδιο στην μετάνοια, εμπόδιο στη συμφιλίωση, εμπόδιο στην αγάπη, εμπόδιο στην ενότητα. Πόσα εμπόδια. Πόσα εμπόδια στην πνευματική ζωή υπάρχουν. Εκείνοι που πραγματικά αγωνίζονται, αυτά τα εμπόδια τα συναντούν καθημερινά. Ποιος βάζει τα εμπόδια αυτά. Ο εγωισμός μας, ο αρρωστημένος. Τα πάθη μας, η πόρωσή μας, η σκοτωδύνη μας, ο διάβολος και ο κόσμος εκείνος ο οποίος συνεργάζεται με τον διάβολο. Πολλά εμπόδια. Αυτά τα εμπόδια είδε και ο Μέγας Αντώνιος. Όλοι το θυμόμαστε το περιστατικό. Είδε εμπόδια προς την σωτηρία. Και είπε, Θεέ μου, πώς θα τα υπερβώ, πώς θα τα αντιμετωπίσω. Και του μίλησε ο Θεός, πώς μιλούσε ο Θεός στους Αγίους. Μέσα τους, μέσα τον είχαν τον Θεό. Εδώ μέσα τους συναντιόντουσαν με τον Θεό. Και του λέει ο Θεός, Αντώνιε, με την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι ύψος, υπερβαίνει στα εμπόδια. Πόσα εμπόδια, αδελφοί μου. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι τέσσερις που κρατούσαν τον παράλυτο, συνάντησαν εμπόδιο. Εμπόδιο στην πορεία τους προς τον Χριστό. Σταμάτησαν. Όχι. Τίποτε δεν τους σταματούσε. Ούτε ο κόσμος, ούτε οι Φαρισαίοι, ούτε η αδιαφορία των θεατών. Και την ξύλωσαν τη στέλη. Και σήκωσαν. Για φανταστείτε τη δυσκολία. Αυτό είναι η πνευματική ζωή. Αυτό είναι. Να σηκώσω το βάρος του σταυρού. Να ανέβω την οδό εκείνη την ανηφορική του Γολγοθά του προσωπικού, την τεθλιμμένη οδό, την στενή και τεθλιμμένη. Να ξυλώσω τι, να ξυλώσω αυτή την λογική που πολλές φορές δεν επιτρέπει να φτάσω στον χώρο, τον χώρο της καρδιάς μου. Χρειάζεται να σηκώσω, να ανέβω, να ξυλώσω και να κατέβω για να συναντήσω τον Χριστό. Ακούστε, ας ακούσουμε εκείνο που είπε ο Κύριος στον Ζαχαίο. Τι ωραίο που ήταν, όταν τον είδε πάνω στη σικομορέα, τι του είπε. Ζαχαίε, προσέξτε, Ζαχαίε, σπεύσας κατάβηθη. Αυτό είναι πνευματική ζωή. Να ανεβαίνεις στον Γολγοθά σου, να ανεβαίνεις στην αγάπη, να ανεβαίνεις στην ταπείνωση, να ανεβαίνεις στην αρετή, να ανεβαίνεις στην προσευχή και να κατεβαίνεις διαρκώς ταπεινά, έτσι συναντάς τον Χριστό. Ανεβαίνοντας στην αγάπη και σε όλες τις αρετές και ταπεινά κατεβαίνοντας. Αυτή η κίνηση είναι η λυτρωτική πορεία της ψυχής του καθενός από εμάς. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι δεν σταματούν σε κανένα εμπόδιο. Τι ωραίοι που είναι και μπαίνουν και πηγαίνουν το παράλυτο στον Χριστό. Ας δούμε όμως τώρα κάτι. Τους κοιτάζει ο Χριστός και τι είδε, το πρόσωπο, είδε την πίστη. Πού την είδε αυτή την πίστη. Ο Χριστός μας κοιτά στην καρδιά. Δεν κοιτά τα πρόσωπα, αλλά κοιτά στην καρδιά και είδε την πίστη.
και για την πίστη αυτών των ανθρώπων θεραπεύει τον παράλυτο. Τι φοβερό πράγμα! Να μπω με την πίστη μου, με την αγάπη μου, να μπω μέσα στο βλέμμα του Θεού. Του είδε, λέει, ωραίο αυτό, να μπω μέσα στο βλέμμα του Θεού, δηλαδή να μπω μέσα στην αγάπη Του, να μπω μέσα στο ελαιός Του, να μπω μέσα στη χάρη Του, να μπω μέσα στο φως Του. Τι συγκλονιστικό γεγονός είναι να μπω μέσα στο βλέμμα του Θεού. Είπαμε πριν από λίγο πώς το είπε ο ιερός συνογράφος, αυτή με την καρδιά του, χτύπαγε την καρδιά του σαν τον τελώνει. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδού σου ότι θλίβομαι. Δηλαδή τι είπε στον Χριστό, κοίτα με, θέλω να με βλέπεις. Αν εσύ γυρίσεις το πρόσωπό σου, τότε χάνομαι, τότε πνίγομαι, καταποντίζομαι, δεν σώζομαι. Ο Χριστός βλέπει την πίστη, βλέπει την ταπείνωση, βλέπει την αγάπη. Αδελφοί μου, τι ωραίο πράγμα. Ο παράλυτος να πηγαίνει την παραλυσία του, ο καθένας από εμάς να καταθέτει την αμαρτία του, την ανικανότητά του, την πνευματική και την ψυχική. Αλλά τι φοβερό είναι, τι συγκλονιστικό είναι να σηκώνεις και τον πόνο και τον κόπο του άλλου του ανθρώπου. Δεν είναι φοβερό? Δεν είναι φοβερό? Λέει ένας γέροντας, ξέρεις ποιο είναι το ωραιότερο σημείο του σώματός μας? Αυτό εδώ, η πλάτη μας. Γιατί γέροντα η πλάτη? Γιατί εδώ, παιδί μου, θα έρθει να σε κρατήσει ο άλλος, να στηριχτεί, και το χέρι του άλλου θα γίνει ο δικός σου σταυρός. Ο σταυρός εκείνος ο οποίος θα γίνει ο πρόδρομος και ο προφήτης της δικής σου Αναστάσεως. Όμως μας να σηκώνουμε τον πόνο και τον κόπο του άλλου, όπως ο Χριστός σήκωσε τον πόνο και σηκώνει τον πόνο και τον κόπο και την αμαρτία όλων μας. Τι συγκλονιστικό στοιχείο! Μπορούμε να πάμε στην Ανάσταση χωρίς να σηκώσουμε τον κόπο και τον πόνο των αδελφών μας? Κάποτε εμείς πολλές φορές, ξέρετε αδελφοί μου, δεν σεβόμαστε και τον κόπο του άλλου. Δεν σεβόμαστε τον κόπο του άλλου και αυτό μας αδειάζει την ψυχή. Κάποτε στο Άγιον Όρος έζησε μια συγκλονιστική προσωπικότητα. Ο γέροντας Αθανάσιος ο Γρηγοριάτης ήταν ηγούμενος της Μονής Γρηγορίου, ο γνωστός Παπαθανάσης, ο οποίος είχε τέτοια λατρεία στον Χριστό και πίστη και τόση αγάπη και τόση επιείκεια για κάθε άνθρωπο. Και αυτό ο γεγονός και ο κόπος της ασκήσεως τον ανέβασαν πολύ ψηλά, πολύ ψηλά. Έφτασε σε σημείο να φύγει ο γέροντας για τον ουρανό και να αφήσει παρακαταθήκη το πετραχύλι του και να μπαίνουν ταλαιπωρημένοι άνθρωποι από δαιμόνια στο μοναστήρι και να φωνάζουν τα δαιμόνια. Δεν αντέχουμε το πανί του Παπαθανάση, ούτε το πετραχύλι του δεν άντεχε ο διάβολος. Τέτοια λατρεία και τέτοια αγάπη. Αυτό το πετραχύλι πόσες φορές με αυτό λειτουργήσε και πόσες φορές ακουμπώντας προς το κεφάλι του μετανοημένου ανθρώπου δεν τράβηξε και δεν πήρε τις αμαρτίες του. Αυτός λοιπόν ο γέροντας κάποια στιγμή καθόταν στο μπαλκονάκι του και προσευχόταν. Και είδε ξαφνικά από μπροστά του, ας πούμε, τη λεπτότητα των ανθρώπων του Θεού και την ευγένεια. Είδε να περνά μία σκούπα, να περνά από μπροστά και να πέφτει μέσα στη χαράδρα, μέσα στον γκρεμό. Πετάχτηκε πάνω ο γέροντας. Ποιος πέταξε τη σκούπα? Ο πατήρ Τάβε. Έλα εδώ, παιδί, γιατί πέταξες τη σκούπα? Γέροντα, έσπασε. Δεν είχε καμία αξία, σκουπίδι ήταν, τι να την κάνω? Σε παρακαλώ πολύ, παιδί μου, να πας να μου τη φέρεις. Γέροντα, έσπασε σκούπα. Τότε τις σκούπες τις φτιάχνανε με άγια οι άνθρωποι και με λεπτά κλαδάκια. Δεν είχαν τις σκούπες τις σημερινές. Γέροντα, έσπασε, διαλύθηκε. Να πας να μου τη φέρεις, σε παρακαλώ πολύ. Κατέβηκε ο μοναχός, πήρε την σπασμένη, τη χαλασμένη σκούπα και την πήγε στο γέροντα. Και του λέει ο γέροντας, παιδάκι μου, κάτω η σκούπα έσπασε, αλλά αυτό το κονταράκι πριν από σένα κάποιος πήγε στο δάσος, βρήκε το κατάλληλο ξύλο, έκανε κόπο να το μεταφέρει στο μοναστήρι,
να το κόψει και να το λιάνει έτσι ώστε να πιάνεις εσύ τη σκούπα και να μην παίρνουν αγκίθες στο χέρι σου. Πώς λοιπόν, παιδί μου, τόσο κόπο που έκανε ο αδελφός, εσύ το πετάς χωρίς να υπολογίσεις τον κόπο του και χωρίς να ζυγίσεις τον υδρότα του. Πόση λεπτότητα, πόσο έμοιαζε με τους ανθρώπους εκείνους που σήκωσαν το βάρος του παραλίτου. Αδελφοί μου, ο γέροντας Σοφρόνιος, ο μεγάλος εκείνος ασκητής του Αγίου Όρους και της Αγγλίας, κάποια στιγμή είδε ένα γεγονός στη ζωή του, ένα γεγονός που δεν το ξέχναγε ποτέ. Είδε μέσα σε ένα αεροδρόμιο έναν μηχανικό, ο οποίος έβαλε μπροστά το κινητήρα του αυτοκινήτου και προσπαθούσε να βρει τη βλάβη περιτριγυρίζοντας το αεροπλάνο. Δεν υπολόγισε όμως ο άνθρωπος αυτός το οστικό ρεύμα, γιατί ο κινητήρας του αεροπλάνου τραβάει αέρα πολύ. Δεν το υπολόγισε και ο αέρας αυτός τον τράβηξε και τον σκότωσε. Μπήκε μέσα στον κινητήρα ο άνθρωπος και τον σκότωσε. Αυτό το γεγονός ο γέροντας δεν το ξέχασε ποτέ στη ζωή του. Ας πάμε όμως αυτό το γεγονός να το μεταφέρουμε στη δική μας τη ζωή. Εάν, αδελφοί μου, αφήσουμε το φαρισαϊσμό μας, την υποκρισία μας και την κατάκρισή μας, αν πάψουμε να είμαστε ακροατές και θεατές και θελήσουμε πραγματικά να βιώσουμε και τον Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο να ζήσουμε και την λατρεία να νιώσουμε και την αγάπη και την ισότητα και τον κόπο και τον πόνο του άλλου να σηκώσουμε, τότε θα υπάρξει ένα πνευματικό οστικό ρεύμα το οποίο μας τραβά. Μας τραβά στην αγάπη, μας τραβά στην χάρη, μας τραβά στο έλεος του Θεού. Και τι κάνει αυτό το ρεύμα, το πνευματικό? Νεκρώνει την κακότητά μας, νεκρώνει την ζηλοφθονία μας, νεκρώνει την φιλαργυρία μας, νεκρώνει την φιλοδοξία μας, νεκρώνει τον εγωισμό μας. Αυτό το πνευματικό οστικό ρεύμα νεκρώνει τον παλαιό άνθρωπο και αναστέλνει μέσα μας τον άνθρωπο τον χριστοποιημένο, τον δίκαιο, τον Άγιο, τον άνθρωπο της χάριτος του Θεού. Υπάρχει όμως και ένα άλλο οστικό ρεύμα. Είναι το οστικό ρεύμα της αμαρτίας. Αυτό λοιπόν μας τραβά, όπως τράβηξε εκείνον τον άνθρωπο, τον μηχανικό, η τουρμπίνα του αεροπλάνου, το οστικό ρεύμα της αμαρτίας μας τραβά. Και όταν μας τραβήξει, τότε τι γίνεται? Νεκρώνει την αγάπη, νεκρώνει την ταπείνωση, νεκρώνει την προσευχή, νεκρώνει την ελεημοσύνη, νεκρώνει τη συγχωρητικότητα, νεκρώνει την ψυχή του ανθρώπου. Το ένα οστικό πνευματικό ρεύμα της αγιότητος, της χάριτος, νεκρώνει την αμαρτία και αναστέλει τον άνθρωπο. Το άλλο οστικό ρεύμα της αμαρτίας νεκρώνει τον άνθρωπο, νεκρώνει την ψυχή και αναστέλει μέσα μας το σκοτάδι μας και τον φόβο μας και την απόγνωσή μας και την θλίψη μας. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες, αδελφοί μου, να διανύσουμε με ταπείνωση, με αγάπη, με συγχωρητικότητα, να γεννήσουμε την καρδιά με φίλους γνωστούς, αγνώστους και εχθρούς και να πάμε έτσι στο Χριστό. Ευχηθείτε λοιπόν να γεμίσουμε μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, να γεμίσει η ψυχή, να γεμίσει με αυτή την χάρη και αυτή την χαρά και να πορευθούμε εν μετανοία, με ταπείνωση, με λατρεία, με προσευχή και να φτάσουμε με την ευχή σας να προσκυνήσουμε και την Αγία του Χριστού μας, Ανάσταση. Αμήν. Άστε καλά, ευχαριστώ. Την άλλη Κυριακή, 5 η ώρα, στην Καρολάπη θα είμαστε. Τη χώρα επάνω. 5 η ώρα. Ευχαριστώ.
Yeah.